Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Βάζουμε το νερό και την ζάχαρη να βράσουν για 5 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με τις βανίλιες και το χυμό λεμονιού. Αναμειγνύουμε το λιωμένο βούτυρο με το καλαμποκέλαιο. Βουτυρώνουμε το ταψί μας. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Παίρνουμε ένα φύλλο, το βουτυρώνουμε. Πασπαλίζουμε σε μυγδάλι. Το τσαλακώνουμε όπως σας δείχνουμε. Και το τοποθετούμε στο ταψί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλα τα φύλλα. Αλείφουμε τα φύλλα με το βούτυρο που έχει περισσέψει και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδοκοκκινήσουν. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη. Ενσωματώνουμε το γάλα. Το μπέικιν. Και τις βανίλιες. Μόλις είναι έτοιμο το γλυκό, περιχύνουμε το μείγμα. Προαιρετικά προσθέτουμε φιλέ αμύγδαλο και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό είναι καυτό, το σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι και αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες. Προαιρετικά χτυπάμε 250 ml κρέμα γάλακτος εισαντιγή. Την αρωματίζουμε με ξύσμα λεμονιού. Τοποθετούμε ένα κομμάτι από την πατσαβουρόπιτα ως βάση, απλώνουμε κρέμα και σκεπάζουμε με ένα κομμάτι από πατσαβουρόπιτα. Μπορούμε να την απολαύσουμε και σκέτη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας.
Καλή επιτυχία!